Άνοιξαν οι κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής 6 Οκτωβρίου. Οι υποψήφοι πρόεδροι ξεδίπλωσαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα και τις θέσεις τους σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Το στοίχημα, η συμμετοχή αλλά και η επόμενη μέρα στο κόμμα. Είμαστε καλά, η ροή είναι φυσιολογική, αυξημένη. Ήδη έχουν ψηφίσει περίπου τα 500 άτομα. Και ευελπιστούμε ότι μέχρι το βράδυ θα ξεπεράσουν τα 1500. Η τεχνολογική υποδομή που είχαμε αναπτύξει λειτουργεί κανονικώς. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη μηχανογράφησή μας. Όλα βαίνουν καλώς. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο στους συντρόφους μας και προχωράμε με χαρά. Εξάλλου, το προηγούμενο διάστημα οι 6 διεκδικητές άνοιξαν τα χαρτιά τους για την επόμενη μέρα στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω όλοι αυτοί περιμένετε, έτσι. Ναι, η επόμενη μέρα είναι μια συνέχεια όλου του προηγούμενου διαστήματος. Δόξα τω Θεώ, η σοβαρότητα που έχουμε επιδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, η πίστη στις αρχές μας και στην ιδεολογία μας και η αταλάντευτη προσήλωσή μας στα προβλήματα του κόσμου αρχίζει πλέον και έχει ανταπόκριση και στην στατιστική απεικόνιση του κόσματός μας, το οποίο πλέον στη συνείδηση των πολιτών είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι αυτό και κοινοβουλευτικά και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας από την επαύριο, που λέτε κι εσείς, να αποτελέσει την καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητά μας θα είναι ουσιαστικά η αντιπολίτευση πάνω στις κυβερνητικές επιλογές, οι οποίες είναι κατά κόρον και κατά βάση ενάντια στα συμφέροντα των μικρομεσαίων. Υπάρχει καλή συμμετοχή, μέχρι τώρα δεν έχουν σοβαρά προβλήματα. Κάποιες φορές, επειδή υπάρχει και ένα δίκτυο ενιαίο, πέφτει λίγο το δίκτυο που λένε στη γλώσσα των υπολογιστών, αλλά είμαστε σε καλό επίπεδο, ο κόσμος είναι με καλή διάθεση και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά μέχρι τις 7 το απόγευμα που θα τελειώσει η διαδικασία. Ελπίζετε σε μεγάλη συμμετοχή? Υπάρχει μια αρκετή συμμετοχή μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ίσως ξεπεράσουμε και το προηγούμενο. Την προηγούμενη φορά που έγινε η διαδικασία και έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Άνοιξαν με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ο κόσμος δείχνει διάθεση να συμμετάσχει και να στείλει μηνύματα και στη Καβάλα και παντού. Φαίνεται ότι είμαστε πάνω από την προηγούμενη φορά, γύρω στο 30%. Υπάρχουν στην Καβάλα 4 κάλπες, ο κόσμος εξυπηρετείται, δεν υπάρχουν ουρές. Το σύστημα δουλεύει άψογα. Ευχαριστούμε από τώρα ακόμη τους εθελοντές που τηρούν με τον άψογο αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία. Και φαίνεται ότι σήμερα ο δημοκρατικός κόσμος θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα. Το βλέμμα είναι στραμμένο στην επόμενη μέρα, κύριε Παπά. Το βλέμμα είναι στραμμένο στην επόμενη μέρα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο μεγάλη και αν είναι η συμμετοχή, όσο καλά είναι και πάνε τα πράγματα, αυτή είναι η μικρή εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι η επόμενη μέρα, είναι η κοινωνία, είναι τα προβλήματα του κόσμου. Σε αυτά πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Άνοιξαν οι κάλπες πράγματι με επιτυχία μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι έχει μεγάλη προσέλευση, ικανοποιητικά θα έλεγα. Βέβαια, είναι σημαντική η σημερινή συμμετοχή. Το έχω πει πολλές φορές όμως ότι πέρα από τις εσωκομματικές εκλογές, το σημαντικότερο είναι ο κόσμος να επιλέγει και να προτιμά το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές. Γιατί αυτό που φιλοδοξούμε και αυτό που ελπίζουμε είναι το ΠΑΣΟΚ, πέρα από μια αντιπολιτευτική, ισχυρή και σοβαρή αντιπολιτευτική δύναμη, θα γίνει μια αξιόπιστη κυβερνητική λύση. Σήμερα θα γίνει μια μεγάλη έκπληξη. Ο κόσμος που θα ψηφίσει Νίκο είναι πάνω από 400.000. Εγώ λέω 425.427, τους βγάζω. Γιατί ο κόσμος που έρχεται εδώ είναι χαμογελαστός, ξύπνησε το ΠΑΣΟΚ και πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ προς τη νίκη.